Καλά, ναι, αλλά όταν καλά. Οδηγείται μια κυβέρνηση να κάνει διορθωτική ρύθμιση του συστήματος εν λειτουργία και μάλιστα με το που άρχισε το σύστημα, κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Και αφού έχει ανέβει στο σύστημα, για να φτάσει και στο λειτουργεί. Σημείο, για να, αυτό λέω. Για να φτάσει στο σημείο μια κυβέρνηση να πει, παιδιά, στον πρώτο μήνα δεν έχουμε ξεκινήσει καλά-καλά. Πρέπει να διορθώσω κάτι. Κάτι δεν σχεδιάσετε καλά για να γίνει αυτό. Προφανώς. Και για να είμαστε ειλικρινείς, και τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά εδώ, και επειδή ξέρετε ότι υπάρχει μια ανοιχτή κουβέντα από όποτε έρχεστε. Υπήρχε μεγάλη πίεση. Υπήρχε από την αρχή μεγάλη πίεση από ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου με τα μπλοκάκια που σας έλεγε, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Διότι θα φορτωθώ εγώ όλη την εισφορά. Δεν θα πληρώνει ο εργοδότης και το αποτέλεσμα θα είναι να μειωθούν οι αποδοχές μου, να μην μπορώ να πληρώσω την εισφορά και εξαιτίας αυτού και εγώ να είμαι πνιγμένος και εσείς να μην πάρετε αυτά που θέλετε να πάρετε και πάει λέγοντας. Και να χάσουν όλοι. Ναι. Όλοι και οι τρεις. Και οι τρεις κρίκοι της αλυσίδας, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, το είπε χθες η Δημοκρατική Συμπαράταξη τώρα στην ανακοίνωση. Δηλαδή, εργοδότης, εργαζόμενος και κράτος χάνουν και οι τρεις. Αυτό πρόκειται περί κάτω ορθώματος. Αρνητικού βέβαια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα η παρέμβαση τι ακριβώς είναι. Πρώτον, να ξεκινήσουμε το ενημερωτικό. Η παρέμβαση από την πλευρά του Υπουργείου, τι ακριβώς είναι, τι αποκαθιστά, που στοχεύει δηλαδή και τι αποκαθιστά, και τι συνέχεια θα έχει και πόσο θα διατηρηθεί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να πω ότι άλλαξε ως διόρθωση που είπατε εν λειτουργία, κάναμε ένα λάθος και πήγαμε να το διορθώσουμε. Αυτό που άλλαξε είναι ότι ενώ στην πρώτη μας εγκύκλιο λέγαμε πως ο απασχολούμενος με μπλοκάκι, στην περίπτωση που δεν τον δηλώσει ο απασχολός, ο εργοδότης, θα καταβάλει το 29,65, όλο δηλαδή, μέχρι ότου επιληθεί η διαφωνία στα αρμόδια όργανα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και τώρα το κατεβάσαμε στο 9,22. Μάλιστα. Αυτή είναι μια διαφορά λογική και δίκαιη. Βάζοντας όμως τον όρο ο εργαζόμενος, να γράφει ότι ο αντισυμβαλόμενος δεν πληρώνει το μερίδιο του. Δηλαδή στην πραγματικότητα να καρφώνει τον εργοδότη του. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο αυτό, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν δεν είναι έτσι. Πώς είναι. Να σας πω ότι τα ελεκτικά όργανα του ΙΚΑ, που ήταν ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης στον χώρο της εξαρτημένης εργασίας, πάντα περιπτώσεις τέτοιες όπου κάποιος απασχολούνταν με μπλοκάκι, υποκρύπτοντας που υπέκρυπτε εξαρτημένη εργασία, επέβαλε τις εισφορές στον εργοδότη αυξημένες. Και μάλιστα με πρόστιμα και με προσαυξήσεις σοβαρές. Εδώ όμως έχεις. Αλλά τα ελεκτικά όργανα του ΙΚΑ δεν ήταν κατά τον αριθμό αρκετά, ώστε να με αποτέλεσμα να βρίσκεται όλο αυτό. Είπαμε να ρυθμίσουμε καταρχήν νομοθετικά αυτό τον τρόπο δήλωσης των εισφορών από τον απασχολούντα και τον απασχολούμενο με μπλοκάκι. Και είναι ένα εργαλείο που παρέχεται, που ταυτόχρονα λειτουργεί και ως κατευθυντήρια οδηγία για τη δράση των οργάνων. Να το πούμε κανονικά, το καταλάβει ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Κάνατε μια ρύθμιση, πλέον μια διόρθωση. Ποιος αφορά αυτή η διόρθωση, είπα ότι διόρθωση για πόσο διάστημα είναι. Να το πούμε συγκεκριμένα από την αρχή, το καταλάβει ο κόσμος. Ελάτε. Επειδή γίνονται και διάφορες παρεμηνίες, οι οποίες είναι λογικό να συμβαίνουν, γιατί είναι δύσκολα θέματα αυτά της κοινωνικής ασφάλισης. Επαναλαμβάνω, στην αρχή εγκύκλιο λέγαμε, καταρχήν η εγκύκλιο προβλέπει, όπως και ο νόμος προβλέπει, ότι ο απασχολών κάποιον με πραγματικά εξαρτημένη εργασία, αλλά με μπλοκάκι, θα πρέπει να τον δηλώσει με απιδέλτα, με αναλυτική περιοδική δήλωση, σωστά, μόνος του. Ναι. Ήδη έχει συμβεί αυτό με πάρα πολλούς εργοδότες. Αν δεν το κάνει, γιατί βρίσκεται σε εύλογη αμφιβολία, αν εντάσσεται ή όχι, το κάνει εκείνος που απασχολείται με μπλοκάκι. Δηλαδή δηλώνει, καταβάλω 9,22, διότι οι συνθήκες παροχής της εργασίας μου αρμόζουν σε αυτές που προβλέπει ο νόμος και επομένως πρέπει να πληρώνω 9,22. Ναι. Η πρώτη κύκλος έλεγε να πληρώνει, η πρώτη κύκλος έλεγε θα πληρώνει 29,65. Ναι. Τώρα λέμε είναι άδικο να πληρώνει 29,65, αφού έτσι είναι. Μάλιστα. Εφόσον έτσι είναι. Να πληρώνει αυτό που έτσι και αλλιώς θα κατέβαλε. Ναι, 9,22. Αυτή είναι η διόρθωση. Για πόσο διάστημα. Εσείς λέτε με βάση την καινούργια κύκλιο για την περίοδο της αμφισβήτησης. Ποια είναι η περίοδο της αμφισβήτησης, ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, εφόρου ζωής? Διότι αν δεν. Ο μεν δεν δηλώσει, ο άλλος δεν εμφανίσει. Τι κάνουμε? Ουδής γνωρίζει. Καλούμε τους εμπλεκόμενους. Μισό λεπτά. Ή θα έρχεται ο ηλεκτρικός μηχανισμός και θα λέει: Λυριτζή, έκοψε μπλοκάκι. Μάλιστα. Κόβεις κάθε μήνα. Μάλιστα. Πληρώνεις 9,22. Άρα έχεις εργοδότη. Για να πάω στον εργοδότη σου, μόνος μου, ως ηλεκτρικός μηχανισμός, γιατί θα με έχεις τον κατάλογο αφού πληρώνω 9,22. Έτσι.
Τι κάνω. Θα το κάνει αυτό, κακό είναι αυτό. Μόνος του. Γιατί να μην το κάνει. Κακό, θα το κάνει στον νόμο. Δεν είναι. Όχι, δεν λέμε. Θα πω το εξής. Απέναντι στον νόμο, που είναι ένας νόμος δίκαιος, γιατί σταθμίζει με δίκαιο τρόπο τις υποχρεώσεις των μερών, θα πρέπει όλοι να προσαρμόζονται με μια εφεκτικότητα θετική. Ωραία. Για πόσο διάστημα λοιπόν αυτό. Εγώ θα έλεγα ήδη να το κάνω. Να μην χρειαστεί. Μετά από ένα χρόνο. Εγώ λέω αυτό καταρχήν. Αυτό τον ένα χρόνο εγώ θα πληρώνω 9,22 και ο άλλος τίποτα. Μέχρι να βρεθεί άκρη. Κύριε Λυριτζή, ναι. Στη μαύρη εργασία και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκασμένοι να παρέχουν με άνισους όρους τις υπηρεσίες τους, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να παρέμβει δίδοντας τα εργαλεία για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Εν τέλει, ας είναι καθαρή η σχέση. Αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι. Να είναι καθαρή η σχέση στον χώρο της εργασίας. Να μην είναι νοθευμένη. Θα επαφίεται στον πατριωτισμό του εργοδότη, κύριε Υπουργέ. Όχι, τα ελεκτικά όργανα θα λειτουργήσουν. Θα λειτουργούν τα ελεκτικά και άμα αλλάξει τη σύμβαση, μα που λένε πρέπει. Εδώ συνάδελφοι, μα εδώ γίνονται αλλαγές συμβάσεων. Δεν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Πρέπει εδώ, δεν είναι κακό ο καθένας να τηρεί τις δικές του υποχρεώσεις. Το είπα ως παράδειγμα χθες. Υπάρχει εκτεταμένη χρήση της βαλίτσας. Κουρέας με βαλίτσα. Ναι. Χωρίς μαγαζί. Ηλεκτρολόγος με βαλίτσα. Ηλεκτρολόγος με βαλίτσα. Και προσέξτε τι γίνεται. Αυτός που έχει μαγαζί και πληρώνει ρεύμα, όλα τα σχετικά για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης, είναι σε δυσμενέστερη θέση με αυτόν που έχει μια βαλίτσα και πάει και κόβει αποδείξεις. Πώς θα την πιάσετε, κύριε Υπουργέ? Δεν πιάνε τη βαλίτσα. Να το πω. Όχι, πρέπει να το ακούσει η ελληνική κοινωνία και να συμφωνήσει. Μα το ξέρουμε στο ζούμε αυτό. Να συμφωνήσει για το τι θέλει να κάνει. Για να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Είναι λοιπόν, έλεγα, αυτός με εγκατάσταση με δαπάνες κτηριακές έχει δυσμενέστερη θέση σε σχέση που έχει με αυτόν με μια βαλίτσα που είναι... κόβει αποδείξεις. Να το πω. Πείτε, να το πω. Πείτε το, πείτε. Με αυτόν που έχει κόβει αποδείξεις. Και αυτός που κόβει αποδείξεις είναι σε δυσμενέστερη θέση με αυτόν που έχει μια βαλίτσα και δεν κόβει αποδείξεις. Σωστά, σωστά. Ναι. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό το μακίνδυνο. Κύριε Πετρόπουλε, επειδή το λέτε πολύ καλά, με συγχωρείτε. Μα γι' αυτό σας κατηγορούν. Ξέρετε, ότι με το ασφαλιστικό που βγάλατε. Όχι, μισό λεπτό. Οδηγήσατε ένα μεγάλο κομμάτι των επαγγελματιών σε αυτή την πολιτική, σε αυτή τη στάση. Και αυτή που έμεναν να το διορθώσετε, το στείλατε. Κλείστε τα μπλοκάκια, κλείστε το γραφείο, κλείστε τη μικροεπιχείρηση, κλείστε το μαγαζί και κυκλοφόρα με τη βαλίτσα. Πάμε τώρα και σε αυτό που λέτε ότι τους καταστρέψαμε. Και επίσης με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα σας πει και ένας πολίτης, από πότε οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δουλεύουν από μόνοι τους. Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, όπως ξέρετε καλά, δουλεύουν μετά από καταγγελία. Βέβαια. Υπάρχει περίπτωση τώρα με τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς που έχετε και που είναι πάρα πολύ αδύναμη, το παραδέχεστε κι εσείς. Να πάρετε σβάρνα όλη την Ελλάδα για να ελέγχετε επιχείρηση. Έκοψε μπλοκάκι, έβαλε στα εισφορά. Έκοψε μπλοκάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρετε λοιπόν, καλύτερα από μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς. Θα περάσει 200 χρόνια. Το ξέρω καλύτερα γιατί έχω τα στοιχεία πια του τι καλούνται να πληρώσει ο καθένας. Και μου είπατε για καταστροφή. Χθες περπάτησα από το Υπουργείο στη Χαλάου Τρικούπη και επέστρεψα στο Υπουργείο με τα πόδια. Και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που βγήκαν από τα μαγαζιά τους. Πανηγύριζαν. Ναι, που μου λέγανε ευτυχώς, γιατί ήταν 850 ευρώ να πληρώνω κάθε μήνα εισφορά για τον ΟΑΕ και τώρα μου ήρθε 150 ευρώ. Για το κατηγορία. Για τα χαμηλά ισχύει, απολύτως. Είναι το 80% της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το 80% από 800, 700, 600 ευρώ. Και γι' αυτό σας κάνουν κριτική. Γιατί το πήγατε πολύ κάτω, λένε. Αλλά εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Γιατί όμως στο όνομα ποιας δικαιοσύνης λέει, λέγεται αυτό, ότι οι κάτω πρέπει να ελαφρύνονται όντως και πράγματι έτσι. Πάντως και να καταστρέφονται επάνω. Να δούμε και το επάνω. Όχι, τους καταστρέψατε, κύριε. Να δούμε και το επάνω. Και επίσης να μας απαντήσετε και σε κάτι άλλο. Ιανουάριο-Φεβρουάριο τι θα γίνει? Θα ισχύσει το 9-22 ή πάμε από τον μεθεπόμενο μήνα? Ισχύει από φυσικά. Από όχι, τότε που καλείται κάποιος. Ισχύει. Από τότε που καλείται κάποιος να καταβάλει την εισφορά. Αυτό που βγαίνει τώρα για Φλεβάρι πληρώνεται το Μάρτιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η χρονική άρα, σειρά. Το Γενάρη το χάσαμε, πάμε με 2075. Το Μάρτιο πληρώνει την εισφορά. Τον Ιανουάριο πόσο θα πληρώσουμε? Έτσι είναι η σειρά τη έκδοση των όχι, θα το ρωτώ συγκεκριμένα να απαντήσετε. Τον Ιανουάριο τι θα πληρώσουμε? Τον Ιανουάριο πληρώνει την εισφορά του Δεκεμβρίου. Δεν πληρώνει κάθε μήνα. Ναι, λέω θα πληρώσουμε το προηγούμενο ή το διορθωμένο τον Ιανουάριο. Το Φλεβάρι επομένως. Επαναλαμβάνω. Ο Ιανουάριο πληρώνεται. Τον Ιανουάριο πληρώνεται η εισφορά του Δεκεμβρίου που είναι με τις παλιές διατάξεις. Άρα λοιπόν το Φλεβάρι. Μα το έτσι, χαρτί το Φλεβάρι θα πληρώσουμε Γενάρη. Πόσο θα είναι? Του Φλεβάρι βγαίνει για τις οφειλές εισφοράς του Γενάρη και πληρώνεται το Μάρτιο. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα όλους τους νέους μήνες θα πληρώσουμε 9,22. Μισό λεπτό γιατί οι άνθρωποι ξέρουν ο καθένας τη δουλειά του.
Πολύ καλά. Λοιπόν, 9,22% για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μην ακούει 922. Όχι, 9,22. Ο επαγγελματίας έχει δει αναρτημένα ήδη στο ΕΦΚΑ ορισμένα ραβασάκια. Μια καλή, μια καλή εφαρμογή. Τεχνολογικά αυτή, εφαρμογή. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, βλέπει κανείς πια τι έχει να πληρώνει. Έχει δει λοιπόν αναρτημένο ηλεκτρονικά το ποσόν. Το ποσόν ισχύει ή θα αλλάξει. Θα κληθεί να το πληρώσει εντός των ημερών για το Γενάρη. Εκείνος που απασχολείται πράγματι υποσυνθήκες τέτοιες που προέγραψα, το γνωρίζει. Ότι δηλαδή απασχολείται με μπλοκάκι απέναντι σε κάποιον. Και βλέπει που, λοιπόν, εμένα με έχει χρεώσει τόσα. Αυτός δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί ότι θα πληρώσει κάτι άλλο. Να ανησυχεί και εκείνος που... Δεν είστε σαφείς. Πρέπει να γίνετε σαφείς. Σας ρωτάμε ένα πράγμα. Κάνατε μια ρύθμιση πολύ σωστή. Το 9-22. Προσωρινή, ό,τι αν αλλάξει το ποσό, με ρωτήσατε. Ακριβώς. Όχι, τι θα πληρώσουμε Γενάρη-Φλεβάρη, ρωτάω. Με 9-22 θα πληρώσουμε ή αυτό που έχει αναρτηθεί, το οποίο είναι θηριώδες. Τι θα πληρώσουμε. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να υπάρχει θηριώδες ποσό που συνήθως είναι 1000 ευρώ. Αφού είναι με άλλο ποσοστό, κύριε Υπουργέ. Μα είναι με την πρώτη ρύθμιση σας, τη ληστρική, όπως τη λέμε εμείς. Ποια? Με την πρώτη ρύθμιση σας. Με την καινούργια ρύθμιση λοιπόν θα πληρώσουμε ή με την πρώτη. 9-22. 9-22. Βεβαίως. Και Ιανουάρι και Φεβρουάριο. Άρα εγώ δεν λαμβάνω υπόψη αυτό που είδα. Φυσικά. Μισό. Δεν λαμβάνω υπόψη αυτό που είδα αναρτημένο. Διότι αυτό που είδα αναρτημένο δεν ήταν με 9-22, ήταν με το προηγούμενο καθεστώς. Μισό λεπτό. Τι. Α, να το εξηγήσω αυτό. Έμα. Τώρα κατάλαβα τι λέτε. Έτσι. Είναι περιπτώσεις που καλούνται να πληρώσουν εισφορά με βάση την ιδιότητά τους του ελεύθερου επαγγελματία. Ναι. Την οποία εμφάνιζαν διότι δεν είχαν εφαρμογή αυτά που τώρα θέτουμε, να πληρώνει 9-22 ο μισθωτός. Θα πληρώσει εκείνο που δηλωνόταν ως εισόδημά του, επί αυτού. Mm-hmm. Φυσικά, από τη στιγμή της δήλωσης ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού. Άρα το χάσαμε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Τι πάνε να πει, είμαστε με το προηγούμενο σύστημα. Φυσικά είναι με το προηγούμενο, αφού δεν ίσχυε το προηγούμενο. Τώρα το αυτό δεν καταδικάζομαι. Τώρα το σωστά. Εγώ για αυτό που ίσχυε πριν, τι τώρα να κάνω. Το σωστά. Τώρα ρωτάνε μια περίπτωση. Όχι, τώρα κατάλαβα, εγώ με συγχωρείτε. Ο έχουν δύο μπλοκάκια, ένα εξαρτημένο και ένα όχι. Ένα που υποκρύπτει εξαρτημένο τέλος πάντων. Που είναι... και ένα όχι, πώς πληρώνει. Θα πάει και αυτή η περίπτωση στην ίδια κατηγορία, αν το μπλοκάκι είναι πάλι σε έναν, δηλαδή είσαι μισθωτός και έχει και μπλοκάκι. Ναι. Αν το μπλοκάκι αυτό είναι στον ίδιο που σου δίνει μισθό, γιατί για λόγους επιχειρηματικούς σου λέει, υπάγεται πάλι στη ρύθμιση. Κόψε μου κάτι σε μπλοκάκι και το άλλο πάρτε σε μετρητά. Ναι. Πάει πάλι με 9-22. Μάλιστα. Αν όμως έχεις αυτός, και σε τρόπος. Άλλον, ναι. Όχι στον ίδιο με μπλοκάκι, δεύτερο. Πάλι με τις ίδιες συνθήκες εξαρτημένης εργασίας και εκεί πάλι θα είναι 9-22. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι η δεύτερη διόρθωση πλην της πρώτης που κάνουμε. Μιλάμε για δύο μπλοκάκια. Για αυτό λοιπόν, δεν είναι ακατανόητος. Δύο και μέχρι δύο μπλοκάκια. Μέχρι δύο μπλοκάκια. Αυτό μάλιστα. Λοιπόν το καθεστώς, μισό λεπτό. Αυτό το καθεστώς με βάση την προηγούμενη, πριν φέρετε την καινούργια ρύθμιση, εγώ δεν πλήρωνα 9-22, πλήρωνα άλλο ποσοστό. Πλήρωνα 20 τόσο. Λοιπόν. 26-90 τόσο. Το χαρτί που έχει βγει λοιπόν για το Γενάρη γράφει 26. Δεν γράφει 9. Εγώ θα πάω λοιπόν στον ΕΦΚΑ να πληρώσω τι, το 26 που μου γράφει το χαρτί. Το 26, το 26 γιατί αφορά, δεν ακούς τι λέει. Αφορά εφαρμογή ενός νόμου. Βεβαίως. Ναι, μισό λεπτό. Καταλάβετε το. Είναι οι παλιές διατάξεις. Έτσι. Είναι οι παλιές διατάξεις. Ακριβώς. Δεν είναι. Ο γέγονε και μετά θα υπάρξει. Αυτό γίνεται. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Και μετά θα υπάρξει εξισορρόπηση. Να σας πω κάτι. Μπορεί να πλύνω και πολύ περισσότερα. Δεν ξέρω. Λιγότερα. Σας το λέω εγώ, αφού δεν ξέρετε. Μπορεί να πλύνω και λιγότερα, να το πληροφορούνται και οι τηλεθεατές. Γιατί μπορεί να ήταν στην 8η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕ και να πρέπει να καλεί να πληρώσει 800 ευρώ. Εδώ πάντως, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και τώρα να είναι περίπου ο μέσος όρος 1000 ευρώ και να πληρώσει 290 ευρώ. Mm-hmm. Επομένως δεν είναι κατά ανάγκη καταστροφικό. Τώρα κύριε Υπουργέ, μπορείτε με να μας πείτε. Με τις νέες ρυθμίσεις ήταν δυσμενέστερο. Αυτή η ρύθμιση που κάνατε τώρα θα ισχύσει για 2 μήνες, είπατε. Δεν είπα αυτό ποτέ. Αλλά αυτό βγαίνει ερμηνευτικά. Είναι προσωρινή ή είναι μόνιμη αυτή η ρύθμιση. Βγαίνει ερμηνευτικά από τη Μεσουρά που υπολογίζουν πότε περίπου θα επιλύεται αυτή η διαφωνία. Ωραία. Μεταξύ εσείς τι λέτε, λοιπόν. Των δύο εμπλεκόμενων. Και λένε σε 2 μήνες θα τελειώνει, οπότε θα χρειάζεται ένα δίμηνο για να επιλύεται ποντρικά η διαφορά. Ένα δίμηνο. Ναι. Είναι μια εκτίμηση εκείνων που κάνουν την ερμηνεία. Μετά τι θα ισχύει. Δηλαδή η μόνιμη κατάσταση θα είναι το 9-22. Θα ξεκαθαριστεί το πράγμα πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή, καθένας, καταρχήν ο καθένας ξέρει τι κάνει. Ξέρει εκείνος που απασχολεί κάποιον, τον απασχολεί με εξαρτημένη εργασία κανονικά. Λέμε ο κανόνας ποιος είναι. Το ξέρει. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Να το κάνει. Να το κάνει. Να πάει να δηλώσει κανονικά όπως θα έπρεπε να κάνει. Αν δεν το κάνει.
Θα βρεθεί. Είναι, είμαστε σε καμιά κοινωνία αγγέλων. Θα βρεθεί. Τα ελεκτικά όργανα, γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε. Τα ελεκτικά όργανα πηγαίνουν με μαύρη εργασία. Όχι, γιατί είχαμε λέω, μαύρη καθήλωτη του εργασία. Ζούμε... Και βάζουμε μπροστά μια διάταξη ώστε κατά την εφαρμογή της ή κατά την επιδίωξη πλήρους εφαρμογής της θα βρίσκουμε το μαύρο και ο αδήλωτο κομμάτι της εργασίας. Τι να κάνουμε. Άλλο. Αυτή είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και έχει την ευθύνη να επιλύει τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό από αυτό τα κρίζεται όντως. Προσπαθούμε αυτό να κάνουμε. Και καλούμε όλους να συμμετέχουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αφού υπάρχει δυνατότητα, με τόκο βεβαίως άγριο, 8%, αλλά αφού υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πληρώνει όσο μπορεί από την ασφαλιστική του εισφορά, πότε παίρνει ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα παρέχεται. Μόνο αν πληρώνει πλήρως. Παρέχεται και θα είμαστε σε αυτό και τα εξετάζουμε τα θέματα αυτά στο Υπουργείο με ποιο επίπεδο ανοχής μπορούμε να δεχτούμε να χορηγούμε ασφαλιστική ενημερότητα. Επιτρέψτε μου λίγο να διατηρήσω για τις επόμενες μέρες μια θετική είδηση για τον κόσμο. Η πιθανότητα, κύριε Υπουργέ, να διαλύονται συμβάσεις εργαζομένων με τους εργοδότες λόγω αυτής της κατάστασης, πώς θα αντιμετωπιστεί? Γιατί θα σου πει ο εργοδότης, λυπάμαι πάρα πολύ, εγώ δεν μπορώ να πάρω αυτό το βάρος. Πάμε παρακάτω. Στα μισθολογικά, τι κάνουμε? Είπα να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα για την κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει αυτό το βάρος. Πάντα η σύμβαση είναι θέμα σύμβασης, δηλαδή συμφωνίας δύο μερών. Και έτσι διαμορφώνονταν μέχρι τώρα. Μπαίνει ένα νέο πλαίσιο για αυτή την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Αλλά επιβαρύνεται το εργασιακό κόστος. Όποιος καταγγέλει σύμβαση εργασίας, επειδή κάποιος πάει να ασκήσει ένα δικαίωμά του που προβλέπει ο νόμος, τότε ακύρως καταγγέλει τη σύμβαση εργασίας. Να το σκεφτεί 100 φορές πριν το κάνει, γιατί θα είναι παράνομη απόλυση. Θεωρητικά απόλυση. Έχετε δίκιο. Στην πράξη τι θα γίνει, κύριε Βουλή? Θεωρητικά αυτό είναι το σωστό που λέτε. Όχι, δεν είναι σωστό. Μόνο σας λέω και την ομολογία. Τι ισχύει στα δικαστήρια. Όποιος πάει σε δικαστήριο. Πάω εγώ στο δικαστήριο αυτή τη δουλειά. Μόνο που θα το πει. Ναι, αλλά θα πληρώνει μισθούς υπερημερίας τα κερατιάτικά του κάποιος, αν τον απολύσει ακύρως. Ναι, αν διαλέγει να. Σας θυμίζω ότι είμαστε σε κρίση οικονομική, κύριε Υπουργέ, και σε ανεργία τερατώδη. Γι' αυτό λέω να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Στο περιβάλλον. Λέω λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να είμαστε όλοι καθαροί απέναντι στις υποχρεώσεις μας, να μην κρύβουμε εργασία υπό μανδύα δίθεν ελεύθερη επαγγελματία και έχουμε βάλει την καθαρίστρια να είναι εργολάβος του εαυτού της και με μπλοκάκια, να σταματήσει αυτό το κακό. Αυτό η κυβέρνηση θέλει να πετύχει και καλεί τον ελληνικό λαό να συμβάλλει σε αυτό. Και τις επιχειρήσεις οι οποίες ζημιώνονται από αυτή την κατάσταση. Ζημιώνονται. Ζημιώνονται πάρα πολύ. Είπα το παράδειγμα εκείνου που έχει μαγαζί, εκείνου που έχει βαλίτσα. Και εκείνο που έχει βαλίτσα σε σχένο που κόβει μπλοκάκι, σε σχένο που δεν κόβει. Αυτό είναι μια ανομαλία που ζημιώνει μόνο όποιον πειθαρχεί. Αν ζημιώνονται αυτοί που πειθαρχούν στον νόμο, τότε δεν μένει η οικονομία σε συνθήκες υγείας. Αυτό είναι το γενικό θεωρητικό. Εσείς οφείλετε να παρεμβαίνετε στην πραγματικότητα και να την αλλάζετε, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται καλή ώρα εδώ. Εδώ. Κύριε Ρετζή, εμείς έχουμε την άποψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να νομοθετεί και ο λαός να στηρίζει τις επιλογές νομοθετικές. Αν δεν τις στηρίξει, δεν θα πετύχει. Κύριε αλλά Υπουργέ, εμείς κρινόμαστε για τις πρωτοβουλίες μας στις νομοθετικές. Από το λαό, όχι από μένα. Πάντα γιατί από εγώ λαό μπορώ να το κάνω. Φυσικά από το λαό. Περιμένετε από το λαό. Ασφαλώς και περιμένετε. Στα δικαστήρια και στα ελεκτρικά. Όχι, δεν περιμένω από το λαό. Έξι μήνες όλοι θα τους τρελούν στα δικαστήρια. Δεν περιμένω από το λαό να προσφύγει στα δικαστήρια. Και η κυβέρνηση τι κάνει? Δεν το είπα καθόλου αυτό. Περιμένω από το λαό που στη σφαίρα της επιχειρηματικότητας πρέπει να δει ως εργαλείο που χτυπάει τον αθέμητο ανταγωνισμό τη ρύθμισή μας αυτή, να την αξιοποιήσει. Να την αξιοποιήσουν. Έχουν οι ίδιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρούντες, κάθε συμφέρον να στηρίξουν αυτό το μέτρο για τον εαυτό τους πάνω. Στην πράξη λέμε το. Γιατί ζημιώνονται. Γιατί αυτό δεν οδηγεί. Πολύ καλή πρόθεση. Πολύ καλή πρόθεση. Είναι λάθος. Μα μπορεί είναι να υπάρχει επιχειρηματικά εσφαλμένο. Μα μπορεί να υπάρξει νόμιμη απάντηση σε αυτό από τον οποιοδήποτε. Είναι πολύ καλή πρόθεση που λέτε. Έρχεται λοιπόν γιατί. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Γιατί τα μπλοκάκια, ξέρετε τι σημαίνει μπλοκάκι. Όχι να σα πω τι μου λένε οι επιχειρηματίες. Μπλοκάκι λοιπόν θα έρθει ο επιχειρηματής και θα σου πει πάντα. Βεβαίως θα πληρώνω την εισφορά μου. Τι σου δίνω παλιά. Και ο διπλανός μου λένε. Ναι, ναι, αυτό θα μου πληρώνω την εισφορά μου κανονικά. Τι είχαμε συμφωνήσει ότι θα σου δίνω 800. Θα σου δίνω 700 τώρα. Γιατί θα πληρώνω την εισφορά, το κομμάτι της εισφοράς που μου αναλογεί. Και θα την πληρώνει την εισφορά, αλλά ο εργαζόμενος θα έχει μικρότερο. Θα το πεις εγώ, πάω στα δικαστήρια. Χωρίς δικαστήρια, χωρίς φωνές, χωρίς τίποτα. Είναι αυτό που σας λέω. Είναι νόμιμο, απολύτως και κανονικό. Οδηγείται την αγορά εργασίας σε μείωση του εισοδήματος και σε μείωση των εσόδων του κράτους. Διότι από την άλλη πλευρά θα μειωθούν και μειωνόμενοι μισθοί, θα είναι λιγότερα τα λεφτά. Λέτε ένα επιχείρημα απίστευτο ότι το 80% θα πληρώσει λιγότερα. Και από πού θα μαζέψει τα λεφτά, αν πληρώσει λιγότερο?
Είναι αλήθεια ότι η χώρα στερείται ένα αναντικατάστατο εργαλείο για να ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Και αυτό το εργαλείο είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Διότι αν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα είχαν μειωθεί κατά πολύ αυτά τα φαινόμενα και πάντως δεν θα είχαν εξαπλωθεί όπως έχουν εξαπλωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια που κατά τα οποία καταργήθηκαν. Γι' αυτό και παλεύουμε για την επάνωδο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γιατί πρέπει να υπάρξει ισορροπία. Καλούμε, και το έχω κάνει και προσωπικά, τις ενώσεις των επαγγελματικών φορέων, τη ΓΕΣΕΒΕ, την ΕΣΕΕ, το ΣΕΒ. Κυρίως η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ είναι, γιατί είναι το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Να δώσουν τις σωστές οδηγίες στα μέλη τους. Όλοι έχουν συμφέρον να τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Υπουργέ, πάντως. Όπως καλό και τους αγρότες να καθίσουν και να σκεφτούν. Μην πάτε να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, γιατί έρχονται μηνύματα απόγνωσης και απελπισίας από λογιστές, από λογιστικά γραφεία σε μεγάλες εταιρείες που δεν μπορούν να βγάλουν. Δεν προλαβαίνω να κάνουν αυτοί. Είναι σε απελπισία οι άνθρωποι. Λένε θα πάμε στο Μητρόπουλο, στο γραφείο του, να κάτσουμε εκεί να το λύσει ο ίδιος το πρόβλημα. Είμαι στη διάθεσή τους να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους. Εγώ ακούω τον κόσμο. Δεν έχουν μπει τα λεφτά στους εργαζόμενους, είναι τέλος του μήνα. Προσπαθούν οι άνθρωποι να κόψουν, να βγάλουν τα λεφτά στα μπλοκάκια και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τι κόβουνε. Σας ρωτάω, τι κόβεις. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό. Σε απελπισία σας το λέω. Να μην δίδω τώρα οδηγίες. Οδηγίες συμβουλές, αλλά ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά θα τους δω. Και θα καλέσω τους επικεφαλείς όλων αυτών των φορέων να τους δω και να συζητήσουμε τα θέματα που υπάρχουν. Και φυσικά είναι υποχρέωση κάθε κυβέρνησης να ακούει τον κόσμο και τα προβλήματά του. Και όποια διόρθωση χρειαστεί, οφείλουμε να την κάνουμε. Στο μέτρο που δηλαδή καθιστά. Δηλαδή, είστε ανοιχτό και σε άλλε διορθωτικέ κινήσει. Άμα πρέπει να γίνει η διόρθωση στην εφαρμογή. Λέω, γιατί εσεί, κύριε Υπουργέ, είστε από του λίγου που ξέρουν τα θέματα θα αυτά. Θα έλεγα... Σα φιλοξενούσαμε και πριν με την άλλη σα ιδιότητα και ήσασταν από του ανθρώπου που ξέρατε τα θέματα με κάθε λεπτομέρεια και δίνατε λύσει. Δεν μπορεί, σαν υπουργό, να μην μπορείτε να δώσετε λύση. Είστε υπέρ εσεί αυτών των εισφορών. Λύσει δίνουμε. Πραγματικά τεχνοκρατικά το λέω τώρα. Μην βάζετε το κουστούμι του υπουργού. Αλλά ω τεχνοκράτη δεν μπορεί να είσαστε υπέρ αυτού του χάου που έχετε δημιουργήσει. Που υπήρχε. Βγήκε ο κ. Μητσοτάκης, σας είπε πάρετε το πίσω. Ακούστε τι κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει ιδιωτική ασφάλιση παντού. Όχι ιδιωτική ασφάλιση. Δεν θέλει ιδιωτική ασφάλιση. Τα έκανα γνωστές θέσεις. Με αυτά που μας βάζει να πληρώσουμε με ιδιωτική ασφάλιση θα είχαμε τρεις νοσοκόμες. 260 ευρώ συντάξει θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Και θέλει μείωση των συντάξεων, τα θέλει όλα αυτά. Είμαστε σε άλλη. Είναι λογικό δηλαδή να πληρώνει. Αλλά να σας πω. Η κυβέρνηση οφείλει. Υγεία για δύο δουλειές. Μπράβο. Είναι λογικό. Απαντήστε το αυτό, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση οφείλει, αντιαφορετικά είναι αυταρχική κυβέρνηση, να ακούει τον κόσμο και τα προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια τομή, τόσο βαθιά τομή, σε πράγματα όπου μόνο στο ΙΚΑ ήταν 950 διαφορετικές περιπτώσεις, 950 διαφορετικές περιπτώσεις κοινωνικής ασφάλισης, και πας και κάνεις μια τέτοια τομή, είναι λογικό σε βάθος χρόνου να χρειάζεται να παρεμβαίνεις όπου χρειάζεται. Να κάνεις διορθώσεις. Δεν έχεις. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν θα ήταν πολύ αλαζονικό να πω αυτό είναι και τέλειωσε. Ξαφνικά έγινε μειονέκτημα για τη δημοκρατία και για την κοινωνία να ακούμε θέματα και αν χρειαστεί κάτι να αλλάξουμε κάπως. Όχι, καθόλου να το κάνουμε για νέα. Αλλά αυτή η κουβέντα τραβάει τώρα ένα χρόνο και έχουν επισημανθεί. Και από τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τις ενώσεις των επιστημόνων κτλ. Φάγατε μια απεργία των επιστημονικών οργανώσεων επί πέντε μήνες. Δεν είχαν τρελαθεί άνθρωποι, ούτε έχουν τρελαθεί, ούτε είναι όλοι εκατομμυρίου, ούτε είναι όλοι μεγαλογιατροί και μεγαλοδικηγόροι. Ούτε κλέβουν όλοι. Και να με συγχωρέσετε, να σας πω, ήταν και απαξιωτικοί. Τώρα είστε πολύ δημοκρατικό στο διάλογο. Πολύ δημοκρατικό και καλά κάνετε. Αλλά την εποχή εκείνη η κουβέντα γινόταν οι γραβάτες που βγαίνουν στους δρόμους. Λοιπόν, ο ελεύθερος επαγγελματίας που βγάζει 25-30 χιλιάρικα. Θα βρεθεί από εκεί που έδινε 400 το μήνα να δίνει ένα χιλιάρικο το μήνα. Τι του λέτε αυτού του ανθρώπου? Κλείσε. Ένα χιλιάρικο το μήνα. Ναι. Αν πραγματικά 800 έχει. 800 από τα 400. Διπλά και τρίδιπλά. Αν πραγματικά έχει καθαρό εισόδημα πάνω από 60.000. Όχι πάνω από 60. Τότε έχει πάει εκεί. Με ένα τέτοιο καθαρό εισόδημα. Τέτοιο καθαρό εισόδημα. Προκαλεί μια τέτοια εισφορά. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν τέτοια νούμερα. Μισό λεπτό για κάποιους. Ορισμένοι φίλοι. Δηλαδή για τους αγρότες 259 άτομα είναι όλα. 259. Οι αγρότες είναι όλοι στον δρόμο πάντως, κύριε Υπουργέ. Γιατί, είναι στον δρόμο αγρότες. Δεν έχουν πληροφόρηση. Δεν έχουν πληροφόρηση. Εγώ τους είδα στην Κομωτινή. Ακούστε, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Μα πήγα στην Κομωτινή. Έπαιζαν κάποια κανάλια. Κάποια κανάλια. Εγώ δεν είδα τι έπαιζε ο Sky, αλλά κάποια κανάλια που μου είπαν, δεν θέλω να λέω πια, εμφάνιζαν μια εικόνα μάχης. Ότι με είχαν αποκλείσει, ότι γινόταν χαμός. Το μεσημέρι λοιπόν
Εκείνη τη Παρασκευή, εγώ είδα τους αγρότες, mm-hmm. μετά τους υπόλοιπους φορείς. Κάναμε μια εκπληκτική συζήτηση, επί δύο ώρες. Πήγαμε να φάμε με το μεσημέρι και να πιούμε κανένα τσιπουράκι. Και λένε: Υπουργέ, θα μας βγάλουν καμιά φωτογραφία, θα γίνουμε ρεζίλοι. Πώς θα έρθουμε το βράδυ απ' έξω. Καλά, δεν μάλλον με τους ανθρώπους. Άρα δεν έχουν δίκιο οι αγρότες, κατά τη γνώμη σας. Στο θέμα το ασφαλιστικό, απολύτως όχι. Απολύτως όχι. Και συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη. Να βγαίνουν να απεργούν ή να κινητοποιούνται άνθρωποι εναντίον των συμφερόντων. Κλείνουμε, σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.